στην επανάληψη και με ο Πάγκο και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Τάτσης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Νίκο Αναστόπουλου. Το σουτ και το 1-2. 1-2 ο Πάγκο Σεϊτούμπα με το γκολ που σημείωσε ο Κάτσης. Μάλιστα δεν έχουμε και περιθώρια άλλα. Η σέντρα του Κόλλα από τα αριστερά, η ασθενής απόκρουση του Κρόκτη. Θα έρθει ο Γιάννης Τάτσης με σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Θα γράψει το 1-0 για τους Βικελίδους. Εδώ η πανηγυρισμία από τους παίκτες της Καλυφαίας. Πάλι σε επανάληψη. Η φάση του γκολ για την ομάδα της Καλυφαίας. Ο Πάουλ. Σουτ δυνατό από τον Τάτσι, μπάλα στο δοκάρι, δεύτερη ευκαιρία με τον Καούνο, η μπάλα κόρνερ. Τυρόπουλος λοιπόν εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, υπάρχει ένα πέσιμο εκεί. Ο Μόρας έπεσε κάτω και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η Καλυθέα, δεν υπάρχει offside, βγαίνει ο Τάτσις, βγαίνει και ο Κόης. Τάτσις και Κόης, ο Τάτσις πλασάρει, η μπάλα out. Απίστευτη ευκαιρία για την Καλυθέα, ο Πόπης δεν τραβάει τα μαλλιά του στο 91. Το παιχνίδι είχε δραματική εξέλιξη καθώς στο 90 λεπτό η προοδευτική ζήτησε πέναλτι σε μια ανατροπή που έγινε μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια της φάσης η Καλυθέα θα χάσει σπουδαία ευκαιρία καθώς ο Τάτσις θα βγει μόνος του απέναντι στον Κόης, θα τον πλασάρει και η μπάλα θα φύγει ελάχιστα out πάνω από το δοκάρι. Το θετικό για μας είναι ότι πρώτη φορά αντιδράσαμε αφού το δεχτήκαμε γκολ. Ήταν δύσκολο για μας, δεν το έχουμε κάνει. Ήταν πολύ θετικό αυτό που έγινε σήμερα και νομίζω ότι θα έχουμε και την ανάλογη συνέχεια. Κορυφαία επαγγελματική κατηγορία. Η ομάδα του Μπάμπη Τενέα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό όταν ο Τσιμπλίδης έβγαλε τη σέντρα και ο Τάτσις δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Κοψαχίλη. 4 λεπτά αργότερα. Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις το 14 με όμορφο πλασέ του Τάτσι ή στραβουμπαλιά του Τσιμπλίδη. Και να έρθει η ώρα του Γιάννη Τάτσι που αποφάσισε να βγάλει τη θηλιά από το λαιμό της Καλυθέας 10 λεπτά πριν πέσει η αυλαία. Με δύο κεφαλιές του, πρώτα από κόρνερ του Σαραβίδη στο 79, αλλά και ύστερα από φάουλ του ίδιου παίχτη στο 83, ο Τάτσις έδωσε παράταση για πραγματοποίηση του ονείρου της παραμονής των Καλυθεατών στα σαλόνια της πρώτης εθνικής. Παραμονή της. Την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει από το απόγευμα η Καλυθέα. Για την ομάδα του Μπάμπη Τενέ αρκούσε η νίκη στον εντός έδρας αγώνα της απέναντι στον Όφη. Κάτι που πέτυχε αφού επικράτησε με 2-0. Στο 32ο λεπτό εκεί το αποκόρυν που εκτέλεσε ο Σαββίδης, ο Τάτσις νίκησε τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Το τελικό 2-0 πραγματοποιήθηκε ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τάτσις με μια πολύ όμορφη πάσα τροφοδότησε τον Τζιμπλίδη και τελευταίος περνώντας και τον Σιφάκη διπλασίασε τα γκολ για τους γηπεδούχους. Και πάμε στον Τάτσι, 3-2 και λίγο αποτέλεσμα. Ταμιάνοβιτς, αυτός θα βρει τον Νταμπρόφσκι. Νταμπρόφσκι από τα αριστερά, θέλει να κάνει και τη σέντρα, Νταμπρόφσκι. Πολύ καλή κίνηση από το πέφτυγα το Τάτσι, υπάρχει πέναλτι, σωστή υπόδειξη από τον κύριο Καλόπουλο. Η μπάλα πήγαινε στον Ταμιάνοβιτς. Ο Τάτσις είναι αυτός ο οποίος κάνει την κίνηση, το χέρι και από τον Σίμο προφανώς και η μπάλα είναι στα 11 μέτρα. Το κόρνερ για την Χαλκιδόνα στο 92, απομακρύνει ο Τάτσις. Μέσα στην περιοχή ο Τάγκας, μακρύς, η μπάλα πάντα στην κεφαλιά. Κάναμε αρκετές ευκαιρίες στην πρώτη επίθεση. Από ατυχία, από ανικανότητα. Κάναμε ένα γκολ πέναλτι. Είμαστε ευχαριστημένοι από τον βαθμό της πρώτης επίσκεψης στην περιοχή του Λαμπάκη. Πέτυχε το 3-0 με σούτ έξω από την περιοχή του Τάτσι στο 75ο λεπτό. Κυριάκος, πάλι ο Γεωργίεφ, μπάλα περνά για τον Νταμιάνοβιτς. Ο Τάτσι στο πλασέ, 3-0. Σε ρυθμό προπόνησης εδώ η Καλυθέα πετυχαίνει και τρίτο γκολ με τον Γιάννη Τάτσι στο 75. Ξανά εδώ, κοιτάξτε, ουσιάζουν όλοι οι αμυντικοί. Ο Άρη και όταν γυρνάνε δεν μαρκάρουν. Καλυθέα θέλει να περάσει μπροστά με τον Νταμπρόφσκι τώρα. Νταμπρόφσκι βγάζει την παλιά για τον Τάτσι στο σουτ γκολ. Η Καλυθέα μειώνει στο 40 του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Γιάννη Τάτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη που δεν μπορεί να αντιδράσει. Μπάλα στα δίχτυα. Πάω Καλυθέα 2-1. Πέτκοβιτς αυτό το κόρνερ. Παίρνει κρελίτε το κόρνερ. Πιο ψηλά πηδάει από όλους το Τάτσι και το 2-2. Ισοφάριση για την Καλυθέα στο 78ο λεπτό με την κεφαλιά γκολ του Τάτσι. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άγγελου Γεωργίου κάνοντας το Καλυθέα κράτητος 2-2.